Με μια πρωτοποριακή και αποδοτική μέθοδο που θέλει τα αγγούρια να καλλιεργούνται σε φυτά τα οποία θυμίζουν κρεβατίνε, παραγωγό από τα Τέρτσα τη Βιάνου, βρήκε το μυστικό τη επιτυχία. Εδώ και 14 χρόνια ο 65χρονο Μανώλη Αγαπουλάκη έχει καταφέρει να αυξήσει τον όγκο τη παραγωγή αναστρέμα κατά 35%. Τα βλέπει ο ήλιο, αερίζονται πιο καλά, ψικάζονται πιο καλά γιατί δεν είναι ε, ε, μαζεμένα. Και βλέπετε, εδώ έχει και παράκαβα, έχει. Είναι, δηλαδή, δίνει το κάτι άλλο. Είναι, εγώ τα έχω κάνει τώρα τα 14 χρόνια αυτά. Αν δεν η αποδίδα, θα σταματούσα. Αν ένα μέσο καλλιεργητή στην ίδια περιοχή με τον κλασικό τρόπο πετυχαίνει παραγωγή σε μία και μόνο καλλιέργεια γύρω στου 20 τόνου αγκούρια το στρέμα, ο ίδιο με τη συγκεκριμένη μέθοδο καλλιέργεια μπορεί να φτάσει του 30 τόνου αναστρέμα. Δηλαδή, αυτά που τα αγκούρια που κόβω από εδώ. Άμα δεν με ξέρουν αυτοί που δεν με ξέρουν, να το πιστεύουν. Κανεί. Η μέθοδο απαιτεί καλέ θερμοκηπιακέ εγκαταστάσει με περισσότερα σύρματα στι γραμμέ παραγωγή. Καλή γνώση στην ανάπτυξη και τη δρομολόγηση του τελέχου και των βλαστών και στη συνέχεια αερέωμα των φύλων. Με τρόπο ώστε να περνά ο ήλιο και ο αέρα ανάμεσά του για να πετύχουν το εντυπωσιακό αποτέλεσμα που βλέπει κανεί όταν μπαίνει σε ένα τέτοιο θερμοκήπιο. Είναι, θέλει προσοχή πολύ. Θέλει ξεφύλισμα φύλων πολύ γιατί Περνά να μπει ο ήλιο, ναι, να περνάει ο ήλιο. Ε, και θέλει να τα ντρετώσει στα αγγούρια γιατί άμα έχει πολλά σύρματα εδώ και σε Αυτό το πράγμα για να φυτευτεί το κάνω πολύ μα πρώτα. Ναι. Ηλιακή πολύ Μπαίνουν τα προκαταρτικά, άλλοι βάζουν κοπρέ. Εγώ βάζω κοπρέ. Mm. Συγκεκριμένα εγώ βάζω πολύ κοπριά. Μετά. Τα σύρματα. Τα, όχι, τα σύρματα είναι βαρμένα, δεν είναι αυτό, α πούμε. Και μετά φυτεύω τον Οκτώβριο. Μία καλλιέργεια και τέρμα. Μια καλλιέργεια το χρόνο. Δηλαδή, αυτό μένει σκεπασμένο με την απολύμασή του 6,5 με 7 μήνε. Mm -hmm. Στο στάδιο τη δοκιμή τη μεθόδου, πριν από 14 χρόνια, ο Μανώλη Αγαπουλάκη και ο μόνιμος συνεργάτη του χρησιμοποίησαν σπάγκο για να δέσουν τα φυτά και αργότερα σύρματα που άντεχαν στο βάρο ώστε να αυξήσουν σε μέγιστο βαθμό την παραγωγή. Δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά γιατί είμαστε λίγα άτομα. Θέλει πολλά εργατικά αυτό αυτή η καλλιέργεια. τη δουλειά αυ... αυ... Πολύ ευχαριστημένο. Γι' αυτά τα κάνουμε εμεί τόσα χρόνια. Τα προσέχουμε και ο φοιτητικό τα προσέχει στα λοιπάσματα, στα ψυχάσματα. Και εμεί στη δουλειά προσπαθούμε όσο μπορούμε. Μάλιστα, όπω εξηγεί ο Μανώλη Αγαπουλάκη, πλέον τα δύο τελευταία χρόνια εξάγει απευθεία στα προϊόντα του στο εξωτερικό χωρί δημοπρασίε και μεσάζοντε. Δύο χρόνια έχουμε κάνει το συνεταιρισμό εδώ κάτω και συνεργάζομαστε με ένα αυτό και θα κάνουμε δική μας εξαγωγή. Κάθε μέρα βγάζουμε τη τσίμα στη μέση. Είναι κλειστέ, δεν κάνουμε δημοπρατήσει πια. Ναι. Ο φέτο ειδικά καθόλου. Άρα και την εμπορία την έχει να ναι, Ναι, ναι. Πόσοι παραγωγοί είστε στην ομάδα, Είμαστε 45 άτομα. Με πόσα στρέμματα συνολικά, ε, Θα είναι μια 540 στρέμματα. Άρα λοιπόν είστε ευχαριστημένοι. Ε? Πολύ ευχαριστημένοι. Αλλά σκεφτείτε ότι κάθε μέρα εδώ η ομάδα μαζεύει 3.500-4.000 κλούβε ημερεσίω.